όσο ερχόμαστε πιο κοντά στις κάλπες για τις εκλογές στην Ευρωβουλή, τις περιφέρειες και τους Δήμους, αναδεικνύεται και η κρισιμότητά τους. Αυτό που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές είναι αν ο λαός θα επιτρέψει με την ψήφο του στο ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ, στα συμπληρώματά τους, στις δυνάμεις τους, στις περιφέρειες και στους Δήμους, που ευθύνονται για το τσάκισμα της ζωής και των δικαιωμάτων του, να τον χρησιμοποιήσουν ξανά για να συνεχίσουν στον ίδιο δοκιμασμένο δρόμο που μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Ή αν ο λαός θα αξιοποιήσει την ψήφο του και θα ενισχύσει το ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες για να ανοίξει ο δρόμος της πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Σαν λαϊκή συσπήρωση, με αισιοδοξία προχωράμε και στο Δήμο Τρίπολης για τις εκλογές του Μαΐου. Οργανώνουμε τη δράση μας και συνεχίζουμε την επικοινωνία μας με τους δημότες στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Τρίπολης. Είμαστε το ψηφοδέλτιο που μπορεί να εκφράσει τις ελπίδες των λαϊκών ανθρώπων, γιατί μπορούμε να απαντήσουμε στην ενιαία επίθεση που δέχονται η ζωή και τα δικαιώματά μας από το κεφάλαιο της κυβερνήσης του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Δήμους και τις περιφέρειες σαν στηρίγματά τους. Η τοπική διοίκηση έχει ευθυγραμμιστεί με το κράτος της κυβερνήσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γίνει φορομπηκτικός μηχανισμός. Εμείς θέλουμε η Δημοτική Αρχή να είναι μπροστά στον αγώνα για τη λύση των προβλημάτων που απασχολούν τους δημότες, που θα κινητοποιεί κόσμο και θα διεκδικεί μαζί με όλους τους τρυπολιτσώτες. Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών μας, που δεν ανήκουν στα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες, νέοι και γυναίκες. Εμείς θέλουμε Δημοτική Αρχή που θα διεκδικεί μέτρα για παιδεία, υγεία, τα αμαία, τους ηλικιωμένους, μέτρα για τον πολιτισμό, το μαζικό αθλητισμό, μέτρα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής, αντιπυρικής προστασίας, όλες τις αναγκαίες υποδομές σε έργα οδοποιίας, ίδρυυση, αποχέτευση, άρδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, χώρους πρασίνου, ελεύθερους χώρους, τη διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Εμείς θα παλέψουμε για μέτρα ανακούφιση των δημοτών, με μειώσεις της δημοτικής φορολογίας και χτύπημα στην ανταποδοτικότητα για λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου, μέτρα για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των δημοτών, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ώστε να μην μένει κανένα παιδί εκτός και βέβαια χωρίς τροφεία, στήριξη όλων των σχολικών μονάδων, παιδικές χαρές, χώρους πρασίνου και αναψυχής, χώρους δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, νέους και μεγάλους, αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους σε όλες τις συνοικίες και τα χωριά του Δήμου. Καλούμε σε συστράτευση, ώστε να οργανωθεί η πάλη και η διεκδίκηση για όσα δικαιούμαστε ως λαός και ως Δήμος. Η λαϊκή συσπήρωση είναι η παράταξη που επιδιώκει, τη συσπήρωση όλων όσων θέλουν την ανατροπή της κατάστασης που ζούμε και την προοπτική ανάπτυξη σε όφελος των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών και συνολικά του τρυπολιτσιώτικου λαού. Το ψηφοδέλτιο μας απαρτίζεται από ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα προβλήματα λύνονται με αγώνες και οι λύσεις δεν έρχονται από μόνες τους. Οι άλλοι συνδυασμοί στο Δήμο μας, χωρίς ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους, είναι από την άλλη όχθη. Ανταγωνίζονται για τη συνέχιση των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 20 χρόνια στο Δήμο. Παρουσιάζουμε σήμερα άλλους 17 υποψήφιους που μαζί με τους προηγούμενους έχουμε σύνολο 38. Αυτοί είναι Αργυρόπουλος Γιάννης, λογιστής, Ασημόπουλος Γιώργος, χημικός, ελεύθερος επαγγελματίας, Δελιγιάννη Σοφία, νοσηλεύτρια, Διαμαντάκου Αλεξάνδρεια, φυσικοθεραπεύτρια, Ζαχαρόπουλος Αλέξανδρος, συνταξιούχος ΔΕΗ, Καραδήμας Γεώργιος, αγρότης, Καραμπέτσου Καλλιόφη, βιολόγος, Καρβέλας Κωνσταντίνος, πρόεδρος Σωματείου Συνταξιούχων Λίκανο Μου Αρκαδίας, Κοντόπουλος Βαγγέλης, ελεύθερος επαγγελματίας, Λαμπροπούλου Μαρία Ελένη, ψυχολόγος, Μαζίνα Βουρτσάνη Ευγενία, ελεύθερη επαγγελματίας, Ουζουνίδης Δημήτρης, διδάκτορ επικοινωνιών, Μπεκιάρης Γεώργιος, αγρότης, Παρασκευοπούλου Μαρία, φοιτήτρια Πολυτεχνείου, Πασπάτης Δημήτρης, αγρότης, Σιάσιος Στάθης, οικοδόμος,